πεισματικά αντίθετοι στο να επιστρέψουν τα παιδιά τους στο σχολείο, εμφανίζονται οι γονείς 18 παιδιών στο Ηράκλειο, 14 σε δημοτικά σχολεία και 4 στην προσχολική αγωγή, που αρνούνται να τηρήσουν τα μέτρα για τον κορονοϊό που απαιτείται να τηρούνται εντός του σχολείου. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε στο Ηράκλειο με 23 παιδιά που απήχαν από τα μαθήματα, ενώ μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στους 21 μαθητές. Μετά τη σύσταση που έκανε στους γονείς ο εισαγγελέας, ο οποίος τους κάλεσε και τους ενημέρωσε, τελικά τα παιδιά εκτός σχολικών μονάδων λόγω μέτρων του κορονοϊού είναι 18 από 13 συνολικά οικογένειες, καθώς κάποια από αυτά είναι αδέρφια. Διαπιστώσαμε ότι εξακολουθούν ακόμα και σήμερα 18 μαθητές, από τους οποίους οι 14 είναι μαθητές δημοτικού και οι 4 μαθητές νηπιαγωγείου, εξακολουθούν να μην φοιτούν στα σχολεία. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία αυτά τα διαβάσαμε χθες στο γραφείο του εισαγγελέα και περιμένουμε για τις ενέργειες που θα γίνουν από τώρα και ύστερα. Μετά την επιμονή τους και μετά την ενημέρωση και σύσταση του εισαγγελέα πριν από λίγες ημέρες, που οδήγησε στο δικαστικό μέγαρο τους γονείς των παιδιών, επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος του οικογενειακού περιβάλλοντος από κοινωνικές υπηρεσίες. Αν και μετά από αυτή τη διαδικασία δεν πιστούν να επιστρέψουν τα παιδιά τους στο σχολείο, δεν αποκλείεται να ανοίξει η διαδικασία ποινικής δίωξής τους, καθώς πλέον προβλέπεται από την νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές, ενώ ήδη στο Βόλο μητέρα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 7 μηνών και τσουχτερό χρηματικό πρόστιμο. Νομίζω ότι μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που έγινε από τα μέσα του Δεκέμβρη, προβλέπονται ρητά οι υποχρεώσεις των γονέων και οι συνέπειες που απορρέουν από αυτές τις υποχρεώσεις από τη μη τήρηση, που φτάνουν μέχρι και τη φυλάκιση 2 ετών, και από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, τα στελέχη της Εισαγγελίας Ηρακλείου θα εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια ώστε να μην υπάρχει κανένας μαθητής που να στερείται του δικαιώματος στη μόρφωση και τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ένα μέρος των γονέων πάντως που κλήθηκαν από τον εισαγγελέα υποστήριξαν ότι δεν είναι αρνητές και ότι ανησυχούν για τον κορονοϊό και τα μέτρα ως προς την ασφάλεια των παιδιών τους. Δεν είμαστε αρνητές. Φοβόμαστε τη χρήση μάσκας και πως αυτή μπορεί να επηρεάσει την υγεία των παιδιών μας. Υπάρχουν μελέτες που το δείχνουν αυτό. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που η κυβέρνηση και ο ΕΟΔΗ αποκρύπτουν. Είναι περιπτώσεις οι οποίες αρνούνται τα παιδιά να φορέσουν μάσκα, αρνούνται να υποβληθούν στο self-test ή αρνούνται να καταχωρήσουν το self-test. Με βάση τα λεγόμενά τους γίνεται το self-test, αλλά δεν θέλουν να το καταχωρήσουν.